Δεν πτωούνται τα εργατικά σωματεία της χώρας που συνεχίζουν τις αντιδράσεις τους για τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση στο ασφαλιστικό, μετά και τις δυναμικές κινητοποιήσεις τους στο τελευταίο διάστημα με τις συγκεντρώσεις και τις υψηλές αποχές. Αποκορύφωμα αποτέλεσε 24ωρη απεργία την περασμένη Τετάρτη 19 Μαρτίου, με τη συμμετοχή χιλιάδων εργαζομένων στα συλλαλητήρια που πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα και τη συμμετοχή στην απεργία να φτάνει σε υψηλά επίπεδα. Με απόφαση τους, η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΕΔΗ συμμετέχουν στη συλλογή υπογραφών για τη διενέργεια δημοψηφίσματος για το ασφαλιστικό, ενισχύοντας την προσπάθεια που έχουν ξεκινήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την μη εφαρμογή του νόμου. Σχετικά έγγραφα έχουν σταλεί σε όλους τους χώρους εργασίας, τις ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα, τα σωματεία της χώρας, με μοναδικό στόχο τη συσπήρωση των εργαζομένων στον αγώνα που έχει ξεκινήσει κατά του ασφαλιστικού νόμου. Μάλιστα, καλούνται και οι κατατόπους βουλευτές να υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια, δείχνοντας την απαιτούμενη κοινωνική ευαισθησία μπροστά στη θέληση των εργαζομένων που ζητούν ουσιαστικές λύσεις και όχι αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, μείωση των συντάξεων και καταστρατήγηση των ασφαλιστικών του ταμείων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων Δημήτρη Νάστο, η συλλογή των υπογραφών αποτελεί έναν από τους τρόπους της συντονισμένης δράσης του συνδικαλιστικού κινήματος για την ακύρωση του ασφαλιστικού, δράση που πλέον λαμβάνει νέα μορφή πέρα από την απεργία και τις πορείες. Στόχος αυτής της προσπάθειας, υπογράμμισε, είναι η διευκόλυνση και η ενίσχυση του εργατικού κινήματος στην πάλη για την κατάργηση του νέου νόμου, που ουσιαστικά θα εκφράσει αυτό που ήδη έχουν πει οι χιλιάδες εργαζόμενοι με τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις τους. Το συνδικαλιστικό κίνημα και οι εργαζόμενοι έχουν εκδηλώσει πλέον έμπρακτα την αντίθεσή τους πάνω σε αυτό το νομοσχέδιο.